ακολούθησαν τους ρελιμίτες στο νέο του στόχο και άλλοι πρόσφυγες που ενσωματώθηκαν μαζί τους. Πέρασαν χρόνια από τότε που πρωτοήρθαν και αυτοί ακόμη ζούσαν μέσα στα αντίσυρα χωρίς οι αρχές να τους δίνουν σημασία. Ζητούσαν επίμονα έξω από τη γεωργική υπηρεσία στη Χαλκίδα να τους δώσουν σπίτια για να μείνουν. Είμαστε άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε Έλληνες κι εμείς, πατριώτες σας. Δεν μπορεί να ζούμε σαν ζώα. Το κρύο μας πυρουνιάζει, πεθαίνουμε. Οι βροχές παρασέρνουν τα αντίσκηνά μας στη θάλασσα. Ζούμε μέσα στη λάσπη. Το μωρό μου το είχα στο αντίσκηνο. Μου το παράσυραν τα νερά. Το χάσα μέσα στη θάλασσα. Ανάθεμά σας και πατριώτες. Ανάθεμά σας και άνθρωποι. Ο τύπος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος σε αυτή την κατάσταση. Σχόλια τοπικών εφημερίδων της Χαλκίδας του 1923-24, ιδιαίτερα μετά το βαρύ εκείνο χειμώνα, ενδεικτικά αναφέρουν. Οι πρόσφυγες, συν γυναιξή και τέκνης, ξυπόλοιτοι, κακουχημένοι από τις αρρώστιες, εξυγριωμένοι από τις στερήσεις, άστεγοι μέχρι σήμερον και πεινώντες, ήλθαν προχθές το μεσημέρι στην πόλη για να δώσουν ενώπιον του κυρίου νομάρχου ζωντανή την εικόνα της αθλειότητος και της κακομοιριάς των. Διαμαρτυρήθησαν δια την συνεχή αναβολή της στεγάσεώς των, δια την μη πληρωμή επιδόματος, δια την εκμετάλλευση των παρεπιτηδίων κερδοσκόπων. Κατά τη διαδήλωσή των, οικούοντο κατάρες και ύβρις και συρθήματα εναντίον των υπευθύνων και αρμοδίων όπως Να έρθετε να ζήσετε, εσείς αντίστοιχα! Είμαστε και εμείς Έλληνες! Ανάθεμά σας για πατριώτες! Ανάθεμά σας για άνθρωποι! Πώς να μην καταργέσει, όταν η πολιτεία δεν ακούει, όταν ο τύπος απλώς αναφέρει τα γεγονότα τη στιγμή που εσύ θάβεις από την πείνα και τις αρρώστιες τους δικούς σου, τη στιγμή που γυρνάς αλλού το κεφάλι για να μην δεις από νεμένα μάτια του παιδιού σου που κλαίνει για λίγο φαΐ. Oh,
Οι γυναίκες της Ερέτριας, οι γυναίκες μάνες, στάθηκαν πηγή ζωής και στυλοβάτης της κοινωνίας, με την αδιάκοπη παρουσία τους τόσο στη δουλειά όσο και στην οικογένεια. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μέσα σε όλα τα βάσανα είχαν να αντιμετωπίσουν επιπλέον και τις κοινωνικές προκαταλήψεις. Μέχρι και η καθαριότητα, η παστρικάδα τους, γινόταν θέμα κακόβουλων σχολείων από τους ντόπιους. Και τότε οι πιο θαραλέοι τους παροτρύνουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Πατριώτες, μη χάνετε το κουράγιο σας. Εδώ περάσαμε τόσα και τόσα και πάλι τα καταφέραμε. Αν αυτοί μας κοροϊδεύουν, εμείς θέλουμε να ζήσουμε και θα ζήσουμε. 4 χρόνια πέρασαν και αυτοί ακόμα μας έχουν στον δρόμο. Όποιος μπορεί θα αρχίσει να χτίζει μόνος του. Ας είναι και με καλά μια στην αρχή. Δεν περιμένουμε κανέναν. Εμείς αρχίζουμε από τώρα. Τα παιδιά μας δεν θα γεννιούνται πια σε σταντήρια, αλλά σε σπίτια όπως μας αξίζει. Θα τους δείξουμε ότι δεν είμαστε οι ζητιάνοι που βλέπουν. Ήρθε η ώρα να ξαναγίνουμε οι νοικοκυρέοι που ήμασταν. Τα χέρια μας είναι δυνατά. Ας πιαστούμε όλοι μαζί σαν αδέρφια και να ξεκινήσουμε. Oh.
Έτσι λοιπόν, πολλοί από αυτούς αποφασίζουν από μόνοι τους να χτίσουν τα σπίτια τους. Με ό,τι μέσο έχουν, με νύχια και με δόντια. Οι γαλιμίτες δεν μένουν στα λόγια και τις υποσχέσεις των μεγάλων. Προχωράνε στα έργα, πάντα μόνοι τους, κάνοντας το ανέκουσο όνειρο πραγματικότητα. Γυναίκες και παιδιά κουβαλάνε υλικά και εργαλεία. Χτίζουν εκκλησιά, σχολείο, σπίτια, κάνουν τα πρώτα μαγαζιά, έστω και με καλάμια στην αρχή. Φτιάχνουν καΐκια, ανοίγουν οι δουλειές. Οι περισσότεροι ασχολούνται με το στοιχείο τους, η θάλασσα, και γίνονται σπουδαίοι ναυτικοί. Οι άξιες γυναίκες ασχολούνται με τα κεντήματα και τη ραπτική, τα χειροποίητα χαλιά, τα βαστά και τα τουρσιά, καθώς και τα γλυκίσματα, τους χαλβάδες και τα λουκούμια. Και μέσα στην αδιάκοπη σκληρή δουλειά τους, μεγάλες τους χαρές ήταν οι θρησκευτικές γιορτές με τα πανηγύρια. Οι τελετουργικοί και παραδοσιακοί γάμοι τους γινόντουσαν κυρίως με προξενιό, γιατί έπρεπε να βρεθεί η νοικοκυρά νύφη και ο άξιος γαμπρός που θα την πρόσεχε και θα κρατούσε το σπιτικό της. Ποιος ήταν ο προξενητής που ανέβαινε τη σκάλα, όπα, μενέβαινε τη σκάλα. Μητέριαξε τον άλλη του μαζί με πραγμάτων δημιουργείται. Καπεταναίοι και απλοί ψαράδες, κτηματίες και κολύμβοι, τεχνίτες και βοηθοί. Επαγγελματίες αλλά και γράμματοι επιστήμονες φεύγουν για την Αθήνα, χωρίς όμως ποτέ να ξεχνούν την Ερέθρια και πάντα να τη βοηθούν με τον τρόπο τους. Όλοι οι τομείς προοδεύουν. Το μικρασιατικό στοιχείο ξαναγεννιέται και πάλι σαν το φοίνικα μέσα από τη στάχτη του. Η προσφυγιά μέσα σε έναν αγώνα που θέλησε η μοίρα και ο Θεός να δικαιωθεί, θα εξελισσόταν από παράγοντα αστάθειας και ανασφάλειας σε παράγοντα προόδου, ενισχύοντας με τις εξαιρετικές ικανότητές της την οικονομία και τη ζωή του τόπου. Οι αγορές της Χαλκίδας και της Αθήνας γεμίζουν από αγαθά που έβγαζε η γη της Ερέθριας και η θάλασσά της. Το χαμόγελο ξανανθίζει στα χείλη των γαλιμητών, των μαρμαρινών και σιγά σιγά όλων των νέων πια κατοίκων της Ερέθριας. Οι νέοι ξεχύνονται στους δρόμους με διάθεση για ζωή. Yeah.
εποχή αρχίζει να κάνει αισθητή την εμφάνισή του ένα νιώθερτο είδος μουσικής που έχει άμεση απήχηση όχι μόνο στους πρόσφυγες αλλά και σε όλες τις λαϊκές τάξεις που τους καημούς και τις λαχτάρες τους εκφράζει. Το ρεμπέτικο τραγούδι που είχε τις ρίζες του στο δημοτικό τραγούδι. Αρχική του κοιτίδα οι ταβέρνες των προσφυγικών συνοικισμών του Πειραιά. Από εκεί ξεκίνησε και απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Με τους πρώτους μεγάλους του είδους όπως το Μάρκο Βαμβακάρη, το Δημήτρη Γκόγκο ή Παγιαντέρα και άλλους πολλούς. Η Ερέθρια μέρα με τη μέρα γίνεται μεγαλύτερη και ομορφότερη. Το ήθελα κι εγώ σαν τρελή, το ήθελες κι εσύ πιο πολύ και έγινε παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί πόσο ευτυχισμένη θα είμαι μαζί σου. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις με τα μαλλιά. Όλη μέρα γελάς λογιάρες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά πια δεν μπορώ να τα πω. Η πολιτεία ανορθώνεται, χαίρεται και προσπαθεί να αποδιώξει τον εφιάλτη της νέας ανθρωποσφαγής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που προβάλλει πια ως άμεση απειλή. Οκτωβρίου 1940 η ώρα της μοίρας σημαίνει και πάλι για την Ελλάδα και οι πρόσφυγες αποδεικνύουν το πόσο Έλληνες είναι το όχι του Μεταξά, το όχι όλων των Ελλήνων και η αντίσταση στα αλβανικά βουνά ενάντια στην ιταλική εισβολή προκαλεί το θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου και γράφει το σύγχρονο έπος του ελληνισμού τον Απρίλιο του 1941. Τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ελλάδα με αποτέλεσμα αυτός ο άνισος αγώνας να γίνει ηρωικός για τους Έλληνες. Ακουδελουθούν οι σκοτεινές ώρες της κατοχής με εκτελέσεις, πείνα, καθολική αντίσταση, ελευθερία. Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος! Ζυμωμένη με χίλιες δοκιμασίες προσφυγιά, στέκεται στο ύψος της. Δίνει μαθήματα ανδρείας και πατριωτισμού, πληρώνοντας με το αίμα πολλών παλικαριών το τίμημα για την τιμή και τη λευτεριά. Ο πόλεμος τελειώνει το 1945 και ο κόσμος ξεκινάει τη μεταπολεμική πορεία του προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές του. Η Ελλάδα γενικότερα, μετά την τραγωδία της κατοχής, προσπαθεί να ξαναβρει τον δρόμο της. Οι πρόσφυγες και πάλι παρόντες
συμβάλλουν δυναμικά στην ανάπτυξη του τόπου. Στην Ερέτρια, την πόλη με το μοναδικό ρημοτομικό σχέδιο των Γερμανών πολεοδόμων Σάουμπερ και Κλεάνθη, είχαν δημιουργηθεί δύο προσφυγικοί συνοικισμοί, ο Πάνω και ο Κάτω. Πολλά προσφυγικά σπίτια ξαναχτίστηκαν ή ανακαινίστηκαν. Σήμερα, αρκετά ακόμα στέκονται ως ζωντανά μνημεία της ιστορίας. Στην πόλη αναπτύσσεται ο αγροτικός τομέας, η κτηνοτροφία και ένας νέος τομέας που αλλάζει την οικονομική πορεία της Ερέτριας. Ο τουρισμός. Το 1970 στο Πεζονήσι, το στολίδι της Ερέτριας, δημιουργείται μια πρότυπη ξενοδοχειακή μονάδα με το μοναδικό όνομα, το νησί των ονείρων. Thank you.
1986. Η Ερέτρια, η πόλη των 5.000 κατοίκων, από κοινότητα γίνεται Δήμος με πρώτο δήμαρχο τον Αντώνη Θεοδόρου. Η Ερέτρια σιγά σιγά θα αποκτήσει το νέο της πρόσωπο με τα νέα κτίρια και έργα υποδομής. Στην πόλη σήμερα λειτουργούν ένας παιδικός σταθμός, 4 νηπιαγωγεία, 3 δημοτικά σχολεία, γυμνάσιο και λύκειο. 2011 η Ερέτρια είναι η έδρα του νέου διευρυμένου καλλικρατικού Δήμου Ερέτριας. Η Ερέτρια ως τις μέρες μας βιώνει, φυλάσσει και θυμάται με ευλάβεια τις παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό της, που είναι σύνθεση της ένδοξης αρχαιότητας με το αρχαίο θέατρο να δεσπόζει, των ψαριανών επίκων και των μικρασιατών προσφύγων. Γι' αυτό έχει 3 ενορίες και συλλόγους όπως το Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας Κωνσταντή Κανάρη, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1974 με αγωνιστικούς και διεκδικητικούς σκοπούς, καταρχήν για το νησί των Ονείρων. Από το 1981 έχει παρουσιάσει σπουδαίο έργο σε εξοραϊσμό, πολιτισμό και ειδικότερα στον αγώνα για την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου. Σημαντικό είναι και το κοινωνικό του έργο με τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος. Το Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αχινός, την Ομοσπονδία Εξοραϊστικών Οικιστικών Συλλόγων Δαφνηφόρος Απόλλων, το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Η Μέδουσα, το Κυνηγητικό Σύλλογο Η Άρτεμις, το Γεωργικό Συνεταιρισμό Η Δήμητρα, το Σύλλογο Χειμερινών Κολυμπητών Αποσιδών, τον Αυταθλητικό Σύλλογο Ερέτριας, την Αθλητική Ακαδημία Ερέτριας, την Ιστορική Ομάδα Απόλλων Ερέτριας, το Φιλοσοφικό Σωματείο Ερέτριας Ο Άργος. Κάθε χρόνο διοργανώνονται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με κορυφαία τα Κανάρια. Διοργανώνονται μεγάλες θρησκευτικές εορτές όπως προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της πόλης, της Αγίας Ελεούσας και φυσικά προς τιμήν της Παναγίας της Παραγουνιώτισσας. Υπάρχει ένα σημαντικό κατηχητικό έργο τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι και το φιλανθρωπικό έργο των ενοριών μας. Το 1980 με τα Πάνη Νιώτισσας. Το 1997
η πίστη των Ερετριαίων τους οδηγεί και χτίζουν μια μικρή εκκλησία για να βρει τη δική της στέγη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γαλαβουνιώτισσας και παίρνει και ο ναός το όνομά της. Το 2001 γίνεται επέκταση του ναού σε δύο πύλη. 12 Απριλίου 2010 γίνεται θεμελίωση του νέου ιερού ναού της Παναγουνιώτισσας από τον Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Φοράδων, κύριο Χρυσόστομο, ως επιστέγασμα του αδιάλειπτου αγώνα του άξιου ιερέα πατέρα Χαρά Λαβούρα Μαντανάκη, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων όσων βοηθούν στο έργο. Η Ερέθρια με τον αγώνα των κατοίκων της έγινε γνωστή και αγαπήθηκε από τον Πανελλήνιο, κάνοντας κάθε ντόπιο πολίτη να είναι περήφανος για την καταγωγή του και να αναδεικνύει τον πολιτισμό του. Και να μπορεί σήμερα με αυτή την εκδήλωση να αποτείνει ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους του, σε αυτούς που δίδαξαν ότι η ελληνική ψυχή είναι φτιαγμένη για να δημιουργεί και να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου. Παιδί της μνήμης είναι η ιστορία. Κι έτσι στην Ερέτρια οι σκιές των προγόνων περιπλανιόνται και βλέπουν τη ζωή των τωρινών κατοίκων. Σχεδόν ένας αιώνας σκοντεύει να περάσει από τότε που κυνηγημένοι, κατεστραμμένοι αφήσανε οι πρόσφυγες στα άγια χώματά τους για να ριζώσουν εδώ, στη νέα τους πατρίδα. Τίποτα δεν θυμίζει τον έρημο και φτωχό τόπο που αντίκρισαν πριν 90 χρόνια όπου πρωτοήρθαν. Δεν έχει σημασία που οι καλύβες και τα σπίτια τους δεν υπάρχουν πια, μια και στη θέση τους υψώθηκαν άλλα κτίρια. Ούτε που οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να ξαναδούν έστω και από μακριά τη γη που τους γέννησε. Σημασία έχει που μόνοι τους μπορέσανε και σταθήκανε στα πόδια τους και αρχίσανε τον αγώνα τους για να υπάρξουν και πάλι, έχοντας πάντα στην καρδιά τους όχι τις χαμένες, αλλά τις αλυσμόνητες πατρίδες. Έναν αγώνα που θέλησε ο Θεός και η Παναγιά η Παραγουνιώτισσα να δικαιωθεί. Έναν αγώνα που πρέπει όλοι να θυμούνται, γιατί η λησμοσύνη του κακού είναι η άδεια για την επανάληψή του. Thank you.
Thank you.